Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Ένα πολύ πολύ γρήγορο βίντεο για τι πλησιάζει η μέρα της μητέρας και θέλω να σας δείξω κάποιες έτσι ιδέες για δωράκια για να πάρουμε στις μητέρες μας. Και πριν ξεκινήσω το βίντεο να σας πω ότι μάλλον θα ανεβάζω πλέον τα βιντεάκια μου αντί για την Κυριακή κάποια στιγμή μέσα στη μέρα της, μέσα στη μέση της εβδομάδας, μάλλον θα είναι αυτή η μέρα, θα είναι η Τετάρτη. Πείτε μου κι εσείς αν θα σας αρέσει αυτή η μέρα, γιατί ανεβάζουν πάρα πολύ βίντεο μέσα στο Σαββατοκυριακό και θα ήθελα να αλλάξω κι εγώ την ημέρα προβολής των βιντεών μου. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τις ιδέες και είναι τις τελευταίες στιγμές στο βίντεο, αλλά ελπίζω παρόλα αυτά να βγει βοηθητικό για εσάς. Αν στη μητέρα σας αρέσει η μαγειρική, προσωπικά στη δική μου αρέσει πολύ να βλέπει έτσι εκπομπές μαγειρικής και συνήθως από τα πρώτα δώρα που της αγοράζουμε είναι βιβλία μαγειρικής. Το τελευταίο της το έχει χαρίσει ο αδελφός μου και είναι αυτό εδώ του Βασίλη Καλίδη, που έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες μέσα και φωτογραφίες από τον ίδιο. Έχει μια πολύ όμορφη περιγραφή πίσω στην περίληψη. Θα ήθελα να σας διαβάσω έτσι ένα μικρό κομματάκι που λέει: «Εγώ μαγειρεύω σαν ερασιτέχνης με κούπες, ποτηράκια, κουταλάκια και αντί για χρονόμετρα έχω απλώς το νου μου. Κάποιος είπε ότι αυτό λέγεται έλλειψη τεχνικής, όμως έτσι είμαι εγώ». Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, έχει εύκολες συνταγές και πριν από αυτό εγώ τις είχα πάρει παλιά όταν η Μπαρμπαρίγου ήταν ακόμα στη Μενεγάκη και έβλεπε εκεί φανατικά τη μαγειρική της. Τις είχα πάρει αυτό εδώ που λέγεται, το βιβλίο που λέγεται «Η γεύση, η τρίτη αίσθηση» από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Αυτό είναι εκδόσεις Λιβάνη και αυτό είναι εκδόσεις Πατάκη. Το συγκεκριμένο έχει κάποιες συνταγές που προσωπικά εμείς εδώ δεν τις έχουμε στη Μακεδονία, κάποια υλικά όπως κάποια χόρτα κλπ, αλλά είναι και αυτό έτσι από τα εύκολα βιβλία. Αυτό είναι έτσι λίγο πιο ακριβή επιλογή για δώρο. Η πιο φθηνή του εκδοχή είναι να αγοράσετε ένα βιβλίο συνταγών, ένα τετράδιο συνταγών όπως είναι αυτό εδώ και έχει μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε έτσι λίγο τις συνταγές, γιατί έχει για σαλάτες νομίζω, γλυκά και φαγητά, έτσι διαχωρίζεται με αυτές τις εικόνες. Εδώ πέρα έχει τα γλυκά, έχει από τη μία πλευρά να γράψετε εδώ τα υλικά και εδώ ο τρόπος παρασκευής και εδώ πέρα κάποιες λεπτομέρειες αν θέλετε κάποιες σημειώσεις να γράψετε. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει, έχω γράψει ήδη κάποιες συνταγές, αλλά το τρίκ ας πούμε που κάνω είναι ότι βρίσκω κάποιες συνταγές και δεν τις περνώ κατευθείαν σε αυτό το βιβλίο. Πρώτα τις δοκιμάζω και σε αυτό εδώ το βιβλίο έχω τις εύκολες συνταγές που γίνονται με λίγα υλικά ή που γίνονται πολύ πολύ γρήγορα. Οπότε και αυτό εδώ είναι ένα όμορφο δωράκι, πιο οικονομικό από τα προηγούμενα, που μπορείτε να βρείτε συνταγές στο ίντερνετ και να τις περάσετε σε ένα τέτοιο τετράδιο συνταγών και μην ξεχάσετε πάντα να γράφετε μέσα έτσι αφιερώσεις. Μπορείτε να γράψετε στην πιο γλυκιά μαμά ή στην πιο γλυκιά μαγείρισα ή οτιδήποτε ας πούμε, να βάλετε μια καρτούλα μέσα σε αυτό. Επόμενη ιδέα είναι να τις πάρετε κάποια πραγματάκια ή φυσικά μπορείτε να κάνετε και στο σπίτι, απλά εγώ έχω κάποια προϊόντα να σας δείξω που αν θέλετε μπορείτε να αγοράσετε όχι αποκλειστικά αυτά αλλά κάποια παρόμοια προϊόντα για να τις κάνετε έτσι ένα ωραίο σετάκι. Αυτό εδώ είναι για pedicure, το κουτάκι σας το έχω δείξει σε προηγούμενο haul από τα Jumbo και θα το έχω εδώ πέρα αν θέλετε να το δείτε και έχω βάλει κάποια προϊόντα για pedicure.
Μπορείτε φυσικά να πάρετε μικρά βαζάκια και να κάνετε δικά σας προϊόντα, να τις βάλετε μια καρτούλα επίσης μέσα ή να τις κάνετε εσείς το pedicure της, γιατί όχι. Έχω μια από την Oriflame, είναι τα δύο προϊόντα. Αυτό είναι μια κρέμα για τα πόδια που περιέχει μέσα χαμομήλι. Αυτό είναι ένα scrub για τα πόδια που είναι με ευκάλυπτο. Έχω ένα εθέριο λαδάκι για το ποδόλτρο που είναι από μανόλια, αυτό εδώ, και ένα σπρέι έτσι καταπραϊτικό που είναι της Decléor, αυτό εδώ, που είναι έτσι ένα τονωτικό σπρέι και είναι και αυτό το κουτάκι. Οπότε μπορείτε να τα βάλετε όλα αυτά εδώ μέσα, να τις βάλετε και μια καρτούλα και έτοιμο το δωράκι σας. Κάποια πράγματα όπως είναι για το pedicure μπορείτε να τα κάνετε στο σπίτι. Εγώ πήρα αυτό εδώ που είναι μια κουπίτσα που είχαμε στο σπίτι, τη γέμισα από κάτω με βαμβάκι και έβαλα αυτό εδώ το χαρτάκι που είχαμε περίσσιο από κάποιο άλλο δωράκι. Φυσικά μπορείτε να συλλέγετε τέτοια αντικείμενα και να τα χρησιμοποιείτε για δωράκι, για να τα κάνετε εσείς τα δικά σας δωράκια. Έτσι ενδεικτικά θα σας δείξω ότι έχω βάλει εγώ μέσα. Είναι αυτή εδώ η όζα που είχα πάρει από τα τζάμπο που σας την είχα δείξει και υπάρχει το βιντεάκι για να το δείτε. Έχω βάλει μια όζα που η συγκεκριμένη είναι από την Kiko και είναι αυτή που φοράω και είναι το νούμερο 361. Από την Amy's Cosmetics ένα σκληρυντικό νυχιών, είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ το νεσεσεράκι ας πούμε, που είναι τα βασικά που χρειαζόμαστε για το μανικιούρ μας και κάνα δυο έτσι ακόμα άσχετα πράγματα. Οπότε έχει νυχοκόπτη, ψαλιδάκι για τα πετσάκια, ένα μικρό ψαλιδάκι για τα φρύδια και εδώ πέρα και την περιποίηση των νυχιών και για τα πετσάκια. Αυτό εδώ. Και επίσης μπορείτε να τις βάλετε έτσι μια όμορφη καρτούλα και να τις κάνετε εσείς το μανικιούρ της, γιατί όχι, να την περιποιηθείτε λίγο αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα. Και ξέρω ότι ήταν ένα πολύ πολύ γρήγορο βιντεάκι και ήταν τις τελευταίες στιγμές, ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε, να συλλέγετε μάλλον τέτοια που είναι από μπουμπονιερίτσες, τέτοια σακουλάκια, ή να πάρετε και να αγοράσετε μικρές σακουλίτσες αν δεν θέλετε να πάρετε κούπα, αν δεν έχετε δηλαδή κάποιο τενεκεδάκι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο, φιλιά! Thank you.